Μέρα πρώτη. Έφτασα στο νησί έχοντας με το μέρος μου όλα τα στοιχεία της φύσης. Ήρεμη θάλασσα και ένα απαλό ανοιξιάτικο ήλιο. Την ιδέα να έρθω εδώ μου την έβαλε ένας Ιταλός συγκρατούμενός μου. Μου είπε, για έναν άνθρωπο σαν εσένα, ένα μόνο μέρος στον κόσμο υπάρχει. Μα δεν ζει κανείς εκεί. Είναι ένα νησί. Γύρω στα 1920 κάποιοι άνθρωποι έκτισαν εκεί ένα μουσείο, ένα παρεκκλήσι και μια πισίνα. Τα έργα αποπερατώθηκαν και εγκαταλείφθηκαν. Τον διέκοψα. Ζήτησα τη βοήθειά του για το ταξίδι. Ο Ιταλός συνέχισε. Θα κανονίσω να σε περιμένει μια βάρκα. Θα τραβήξεις βόρεια και σε μια μέρα θα είσαι στο νησί. Μη φοβάσαι. Το νησί δεν το πλησιάζουν ούτε οι Κινέζοι πειρατές. Πιστεύουν πως είναι η αιστεία μιας αρρώστιας που παραμένει μυστηριώδης. Σκοτώνει το σώμα από έξω προς τα μέσα. Πέφτουν τα νύχια, τα μαλλιά, νεκρώνονται το δέρμα και οι χιτώνες των ματιών. Το σώμα ζει 8-10 μέρες. Οι ναυτικοί ενός βαποριού που είχε αράξει στο νησί βρέθηκαν μετά από μέρες χωρίς δέρμα και μαλλιά και ήταν όλοι τους νεκροί όταν τους βρήκε ένα ιαπωνικό καταδρομικό. Το βαπόρι τους το βύθισαν με κανονιές. Δεν ξέρω τι του συνέβη. Όμως εγώ έχω πάει δεκάδες φορές και δεν έχω πάθει τίποτα. Πλησίασα από την ανατολική ακτή, όπως με συμβούλεψε. Στα ψηλά του νησιού βρίσκονται το μουσείο, το παρεκκλήσι και η πισίνα. Το παρεκκλήσι είναι ένα στενόμακρο κτίριο, φτιαγμένο από πέτρα. Η πισίνα είναι καλή κατασκευή, αλλά καθώς το χείλος της είναι σύριζα, το έδαφος γεμίζει αναπόφευκτα με οχές, βατράχια και αγριόχορτα. Το μουσείο είναι ένα πελώριο κτίσμα. Το λέω μουσείο γιατί έτσι το έλεγε και ο Ιταλός συγκρατώμενός μου. Για ποιο λόγο το αποκαλούσε έτσι. Δεν ξέρω. Κάτι το σκοτεινό και μαγευτικό έμοιαζε να αιωρείται πάνω σε αυτό το έρημο κτίριο. Θα μπορούσε άνετα να είναι ένα θαυμάσιο ξενοδοχείο για καμιά πενινταριά άτομα ή ένα σανατόριο. Στο ισόγειο του μουσείου υπάρχουν μεγάλες βιβλιοθήκες. Η τύχη είναι από ρόδινο μάρμαρο με ραβδόσεις. Το πάτωμα του κεντρικού σαλονιού είναι ένα ενιδρίο. Μέσα στο νερό υπάρχουν ηλεκτρικοί λαμπτήρες. Όταν έφτασα, βρήκα στο ενιδρίο εκατοντάδες ψόφια ψάρια. Τα δωμάτια είναι μοντέρνα, πολυτελή. Υπάρχουν 15 διαμερίσματα. Στην κουζίνα δεν βρήκα παρά ελάχιστες κονσέρβες και 2-3 μπουκάλια κρασί. Τα πήρα μαζί μου. Στο τραπέζι της κουζίνας βρήκα αυτό εδώ το ημερολόγιο. Το κράτησα. Τα φιλοξενεί τις σκέψεις μου. Στα υπόγεια του μουσείου έκανα μια απρόσμενη ανακάλυψη. Μέσα σε ένα μεγάλο δωμάτιο από γαλάζια πορσελάνη βρήκα μια σειρά τεράστιων μηχανών που παρά την εμφανή έλλειψη ανθρώπινης παρουσίας βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία. Όσο και αν προσπάθησα δεν μπόρεσα να καταλάβω σε τι χρησιμεύαν. Τι να είναι άραγε αυτές οι γαλαζοπράσινες μηχανές για τις οποίες δεν μου είχε μιλήσει κανείς.
Μέρα δεύτερη. Το νησί καλύπτεται από πυκνή βλάστηση. Φυτά, λιμόνες, λουλούδια κάθε λογής φυτρώνουν το ένα πάνω στο άλλο με βιασύνη και όλα σωρεύονται ασυγκράτητα. Αφού εξερεύνησα τα κτίρια και όλη τη γύρω περιοχή, σκέφτηκα να εγκατασταθώ στο μουσείο. Το βράδυ ξέσπασε μια λυσαλαία καταιγίδα. Αποκοιμήθηκα αργά. Τα ξημερώματα με ξύπνησαν μουσική και ανθρώπινες φωνές. Πετάχτηκα πάνω έντρομος. Ένας φωνογράφος έπαιζε με τρομερή ένταση το T42. Βγήκα έξω μόλις οι προφυλάξεις. Έβρεχε ακόμα καταρροκτωδός. Ο χώρος έξω από το μουσείο ήταν γεμάτο ανθρώπους που χόρευαν και γελούσαν κάτω από τη βροχή. Έκοβαν βόλτες και κολυμπούσαν στην πισίνα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ώστε δεν είμαι μόνος. Πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ένα λάθος και θα βρεθώ πάλι στη φυλακή. Κι όμως δεν είδα ούτε άκουσα κάποιο πλοίο ή αεροπλάνο να πλησιάζει το νησί. Από πού ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι? Είχα εξερευνήσει και τα τρία κτίσματα του νησιού. Πουθενά δεν είχα εντοπίσει ίχνη πρόσφατης ανθρώπινης παρουσίας. Η ανεξήγητη εμφάνισή τους θα μπορούσε να αποδοθεί στην επίδραση που είχε στο μυαλό μου το ταξίδι και η πρώτη μου μέρα στο νησί. Εδώ όμως δεν υπάρχουν παρεστήσεις, ούτε εικόνες. Υπάρχουν αληθινοί άνθρωποι. Τουλάχιστον όσο και εγώ. Thank you.
Μέρα έκτη. Βρήκα καταφύγιο σε μια σπηλιά περιτριγυρισμένη από βάλτους στη βορεινή ακτή του νησιού. Είναι η ιδανική κρυψώνα. Οι κονσέρβες και το κρασί τελείωσαν. Αναγκάζομαι να τρώω ρίζες, φυτά και να φτιάχνω πρόχειρες παγίδες για πουλιά. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Από πού είχαν έρθει? Πρέπει να είμαι προσεκτικός. Μπορεί να εμφανιστούν οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Αν με ανακαλύψουν, είμαι χαμένος. Μέρα έβδομη. Μόλις έπεσε η νύχτα, ανέβηκα στο λόφο. Η πισίνα ήταν γεμάτη λασπόνερα. Στο μουσείο δεν υπήρχε κανένα φως. Πλησίασα. Το κτίριο ήταν έρημο, ακριβώς όπως το είχα βρει την πρώτη μέρα στο νησί. Ένιωσα ήλικος. Έψαξα όλα τα δωμάτια. Κανένα ίχνος ανθρώπινης παρουσίας. Μέρα ενδέκατη. Χτες το απόγευμα εμφανίστηκε στην ακτή μία γυναίκα. Κάθισε στα βράχια και κοιτούσε το ηλιοβασίλεμα με τα χέρια της πλεγμένα γύρω από το ένα της γόνατο. Φορούσε στο κεφάλι μια πολύχρωμη μαντίλα. Το δέρμα της έχει το χρώμα του ήλιου. Από τα μάτια της, τα μαλλιά της. Μοιάζει με τσιγκάνα ή σπανιόλα που βλέπουμε σε παλιές ζωγραφιές. Λίγο αργότερα ήρθε ένας μαυροντημένος άντρας, την πλησίασα. Αντάλλαξαν μερικές κουβέντες και δεν μπόρεσα να ακούσω. Ύστερα εκείνη σηκώθηκε και έφυγαν μαζί. Δεν ελπίζω τίποτα. Όμως αυτή η γυναίκα μου έδωσε μια ελπίδα. Μέρα δωδέκατη. Η γυναίκα εμφανίστηκε και σήμερα. Εγώ κρυμμένος κοντά στα βράχια την κοίταζα. Ο μαυροφορεμένος άντρας εμφανίστηκε πάλι. Φαουστίν, θα μπορούσα να ελπίζω πως θα αλλάξετε γνώμη. Και εκείνη. Μορέλ, σας είπα πως... Ο άνεμος με εμπόδισε να ακούσω τη συνέχεια. Μετά από λίγο έφυγαν μαζί. Αισθάνομαι πως αν μπορούσε να με δει για μια στιγμή, αν μπορούσα να της μιλήσω, θα κέρδιζα τη βοήθεια που κερδίζει κανείς από τους φίλους ή την αγαπημένη του. Μέρα 15. Σήμερα, όπως κάθε μέρα, περιμένω να τη δω. Το σχέδιό μου ήταν το εξής. Θα την περίμενα στους βράχους. Εκείνη φτάνοντας, θα με έβρισκε απορροφημένο στο ηλιοβασίλεμα. Η έκπληξη θα είχε χρόνο να μετατραπεί σε περιέργεια. Θα με ρωτούσε ποιος είμαι. Θα γινόμασταν φίλοι. Όμως τα χάλασα όλα. Εκείνη εμφανίστηκε όπως κάθε μέρα. Έκατσε στα βράχια, με τα χέρια τυλιγμένα γύρω από το ένα της γόνατο, ενώ κοιτούσε το ηλιοβασίλεμα. Εγώ ξεπήδησα ξαφνικά πίσω από τα βράχια. Πρέπει να της φάνηκα φρικιαστικός. Το θάρρος της με εξέπληξε. Έκανε σαν να μην με είχε δει καν. Ούτε ένα βλεφάρισμα, ούτε ένα ανεπαίσθητο τίναγμα. Δεν δίστασα. Δεσποινής, θέλω να με ακούσετε. Είπα με την ελπίδα πως δεν θα άκουγε την παράκλησή μου, γιατί ήμουν τόσο ταραγμένος, ώστε είχα ξεχάσει τι ήθελα να πω. Επέμεινε. Καταλαβαίνω πως δεν καταδέχεστε. Η γυναίκα με αγνόησε με μια ψυχραιμία που με τρόμαξε. Έδειξε πως δεν με φοβόταν. Έφυγα ντροπιασμένος. Δεν γύρισε καν να με κοιτάξει. Μέρα 18η. Δεν πρέπει να τρέφω ελπίδες. Το γράφω αυτό και αμέσως γεννιέται μέσα μου μια ελπίδα. Δεν νομίζω πως προσέβαλα τη γυναίκα, αλλά δεν θα έβλαπτε να τη ζητήσω συγγνώμη.
Τι κάνει ένας άντρας σε αυτές τις περιπτώσεις? Στέρνει λουλούδια. Το σχέδιό μου είναι γελίο. Όμως αυτές οι τυπικότητες, όταν είναι ταπεινές, κερδίζουν τις καρδιές. Υπάρχουν πολλά λουλούδια στο νησί. Όταν έφτασα είδα πρασιές γύρω από την πισίνα και το μουσείο. Θα μπορούσα να φτιάξω ένα μικρό κήπο δίπλα στα βράχια. Ένα κήπο για τη Φαουστίν. Μέρα 24. Μπήκα στο έρημο μουσείο όταν είχε πια νυχτώσει.
Το κτίριο ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι. Κατέβηκα στο υπόγειο. Οι μηχανές λειτουργούσαν. Τις επεξεργάστηκα για πολλωστή φορά, χωρίς να καταλαβαίνω τίποτα. Ανεβαίνοντας τη σκάλα, ένιωθα την ανάσα μου να κόβεται. Δύο άντρες κατέβαιναν συζητώντας. Πώς του ήρθε του Μορέλ να διαλέξει αυτή την ερημιά? Θα έχει τους λόγους του. Κατέβηκα έντρομος. Έπρεπε να κρυφτώ. Μια άλλη φωνή ακούστηκε από πάνω. Τι θα γίνει τέλος πάντων, ελάτε. Το δείπνο είναι έτοιμο εδώ και ώρα. Προσπάθησα να ερεμήσω, αλλά έτρεμα. Είχα πιαστεί σαν το ποντίκι στη φάκα. Δεν μπορούσα να μείνω στο υπόγειο, έπρεπε να φύγω από την κεντρική είσοδο. Ανέβηκα προσεκτικά. Περνώντας έξω από το σαλόνι, άκουσα φωνές πολλών ανθρώπων. Κρύφτηκα. Κρύφτηκα πίσω από τη σκάλα. «Μορέλ, δεν μας είπατε γιατί μας φέρατε τελικά σε αυτό το νησί?» «Πρέπει να σας κάνω μια δήλωση, φίλοι μου. Σας έχω φωτογραφίσει. Βέβαια, δεν πρόκειται για μια φωτογραφία σαν όλες τις άλλες. Πρόκειται για την τελευταία μου εφεύρεση. Φανταστείτε μια σκηνή που θα αναπαριστά τη ζωή μας αυτές τις μέρες στο νησί με όλες τις λεπτομέρειες. Δεν πρόκειται όμως για μια ταινία όπως μπορεί να φαντάζεστε. Τώρα πια που κάθε ελπίδα να είμαι με τη Φαουστίν έχει χαθεί, ήθελα να βρω έναν τρόπο ώστε να μπορώ να την βλέπω, να την νιώθω, να την οσφραίνομαι, να ακούω τη φωνή της. Δούλεψα σκληρά με διακεκριμένους συναδέλφους μου στην Ελβετία και στη Γαλλία, όμως κάποια ιδιομορφία στο τελικό προϊόν με ανάγκασε να συνεχίσω τις ερευνές μου σε αυτό το νησί. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα σύστημα αναπαραγωγής της ζωής, μηχανικό όμως, τεχνητό. Η εφεύρεσή μου αποτελείται από δύο μέρη, μια μηχανή εγγραφής και μια μηχανή προβολής. Κάθε άνθρωπος, κάθε ζώο, κάθε φυσικό φαινόμενο μπορούν να καταγραφούν από τον εγγραφέα στην ολότητά τους με όλες τις κινήσεις που θα εκτελούνται την ώρα της εγγραφής και στις τρεις διαστάσεις, απορροφώντας όλη τη ζωτική δύναμη των όντων. Όταν έπειτα η μηχανή προβολής προβάλλει κάτι από όλα αυτά στο χώρο, θα πρόκειται για ένα ακριβές αντίτυπο του πρωτότυπου, τρισδιάστατο και ολοκληρωμένο στην εντέλεια. Και το σπουδαιότερο δεν είναι ένα απλό ολόγραμμα, και αυτό χάρη στο σύστημα οσφραντικών και ακουστικών κυμάτων. Θα μπορεί, για παράδειγμα, να αισθανθεί κανείς το άρωμα που αναδύει το σώμα της Φαουστή. Οι μηχανές μου είναι ενεργειακά απόλυτα αυτόνομες, για πάντα, μιας και τροφοδοτούνται από μια γεννήτρια που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Τι εννοείς όταν λες πως ο εγγραφέας απορροφά όλη τη ζωτική ενέργεια, ρώτησε ένας από τους καλεσμένους. Θα σας εξηγήσω αργότερα, είπε ο Μορέλ, χαμογελώντας, και αμέσως σηκώθηκε γεμάτος ενθουσιασμό. Ελάτε, θα σας δείξω τις υπέροχες μηχανές μου.
Μέρα 25. Ώστε οι άνθρωποι που συνάντησα στο νησί δεν είναι παρά εικόνες που δημιούργησε ο Μορέλ με την εφεύρεσή του. Οι άνθρωποι αυτοί δεν υπάρχουν πια. Οι μηχανές εγγραφής κατέγραψαν όλες τους τις κινήσεις και προβάλλουν συνεχώς εκείνες τις τελευταίες μέρες που πέρασαν σε αυτό το νησί. Οι μηχανές εγγραφής απορρόφησαν όλη τη ζωτική τους ενέργεια προκειμένου να τους καταγράψουν και ύστερα οι μηχανές προβολής άρχισαν να προβάλλουν τις εικόνες. Τα πτώματα και η μυστηριώδης αρρώστια. Τα πτώματα ήταν αυτοί οι άνθρωποι που πέθαναν λίγο μετά τη διαδικασία εγγραφής. Η γυναίκα που αγάπησα δεν είναι τίποτα άλλο από μια εικόνα. Η πραγματική Φαουστίν είναι εδώ και χρόνια νεκρή. Μέρα 31. Δεν φοβάμαι πια. Κινούμαι ανάμεσα στις εικόνες σαν να πρόκειται για παλιούς μου γνώριμους. Δεν χρειάζεται να φύγω πια από το νησί. Θα μείνω. Θα μείνω. Και μάλιστα θα προσπαθήσω να δημιουργήσω τις δικές μου εικόνες. Μέρα 40. Νιώθω μια αφόρητη μοναξιά. Αναζητώ τα είδωλα μέσα στα έρημα κτίρια. Περιμένω να εμφανιστείς ξανά μπροστά μου για να κλέψω ένα βλέμμα σου. Μια φράση που απευθύνεται σε κάποιον άλλο. Η αναμονή γίνεται φιάλτης. Τα τρόφιμα έχουν τελειώσει. Όμως εγώ σκέφτομαι μόνο εσένα. Ο Μορέλ σ' αγαπούσε μέσα σε μια κόλαση που έγινε και δική μου. Γι' αυτό σε σκότωσε και σκοτώθηκε με όλους τους φίλους του. Εφήβρε την Αθανασία. Αξίζεις όλα τα εγκλήματα του κόσμου. Ξέρω πως η ζωή μου μακριά σου θα είναι ένα μαρτύριο που δεν θα μπορώ να αντέξω. Ο θάνατός μου είναι ο μόνος όρος που θα μου εγγυηθεί πως θα σε αντικρίζω αιώνια. Τώρα μπορώ να πεθάνω, να γίνω κι εγώ μια από τις εικόνες του Μορέλ. Θα γλιτώσω από έναν κόσμο χωρίς εσένα. Δεν μένει παρά να πατήσω το κουμπί της εγγραφής. Μέρα 50. Έχω μάθει όλες τις κινήσεις σου. Στέκομαι δίπλα σου σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Αν κάποιος τρίτος μας δει μαζί, θα πιστέψει πως είμαι αναπόσπαστο μέρο της συντροφιάς. Πως ήρθαμε μαζί σε αυτό το νησί. Θα ήθελα να δίνουμε την εντύπωση πως είμαστε αχώριστοι και έτσι θα ζήσουμε μαζί για πάντα. Όσο το σώμα μου παραμορφώνεται, τόσο η εικόνα μου σταθεροποιείται. Θα πεθάνω κι εγώ με τον ίδιο τρόπο και η εικόνα μου θα ολοκληρωθεί. Θα περάσει στην αιωνιότητα. Είναι περίεργα ανατριχιαστικό αυτό το συνέστημα. Καθώς πεθαίνοντας βλέπω το είδωλό μου να γεννιέται. Σχεδόν δεν νιώθω την πορεία του θανάτου μου. Η όρασή μου θολώνει. Δεν αισθάνομαι πια την αφή. Όμως αγαπώ. Το χέρι μου με δυσκολία με υπακούει. Δεν μπορώ να γράψω άλλο. Αναγνώστη του ημερολογίου. Προσπάθησε να μας βρεις εμένα και την Φαουστίν. Κάνε με να μπω στη σφαίρα της συνείδησής της, να μπορέσω επιτέλους να συναντήσω το βλέμμα της. Θα είναι μια πράξη ελέους.